Την ώρα που οι πανεπιστημιακές σχολές της Ηλίας αποτελούν παρελθόν, αφού έπεσε και τυπικά η αυλαία με τη μεταφορά του εξοπλισμού από τα κτίρια, ένα θετικό νέο έρχεται να αλλάζει τη ζωφερή πραγματικότητα. Η σύσταση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα έχει ως έδρα την αρχαία Ολυμπία, αφού ήδη ψηφίστηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη ως τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για την αρχαία Ολυμπία. Νομίζω και δεν κάνω λάθος γι' αυτό, ότι είναι η πρώτη δομή παιδείας, εκπαίδευσης, οποιοδήποτε βαθμού πέραν της μέσης εκπαίδευσης, η οποία δημιουργείται στον κύκλο της ζωής που εμείς γνωρίζουμε, στην αρχαία Ολυμπία. Εκτός από αυτήν που είναι κατεστημένη εντός της Ολυμπιακής Ακαδημίας και αφορά ένα μεταπτυχιακό τμήμα σπουδών με την εποπτεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έχει σχέση με την Ολυμπιακή Παιδεία. Σύμφωνα με την τροπολογία, σκοπός του νέου θεσμού θα είναι η συνεχής επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών που μετέχουν σε αθλητικούς φορείς ή αθλητικούς οργανισμούς όλων των βαθμίδων, καθώς επίσης η διάδοση και εφαρμογή των αρχών της σύγχρονης διοίκησης στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Το Ινστιτούτο θα υποπτεύεται από τον αρμόδιο Υφυπουργό Αθλητισμού, ενώ ο ίδιος θα ορίζει και το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει ξεκινήσει περίπου πάνω από ένα χρόνο πριν από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αβγενάκη, ο οποίος στήρισε τότε την υπόσχεση που είχε δώσει, αν δεν κάνω λάθος, περί τον Μάιο πέρσι του 2021, καλώντας εμένα και τον Περιφερειάρχη, μετά από μια επιστολή που του είχαμε στείλει στις 2 Απριλίου του 2021, και με την οποία του ζητούσαμε ότι ο καταλληλότερος τόπος για την εγκατάσταση, την έδρα και τη λειτουργία αυτού του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, το οποίο είχε εξαγγείλει, δεν μπορεί να είναι άλλη από την αρχαία Ολυμπία. Στο Συμβούλιο του Ινστιτούτου θα συμμετέχουν 2 στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 3 καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει και τον ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμόρφωσης μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ένας από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Η θητεία των μελών θα είναι τετραετής. Στην πόλη, δηλαδή, στην έξω ζωή, στην οικονομία της Ολυμπίας, είναι η πρώτη φορά που προστίθεται με τέτοια δομή και νομίζω ότι πρέπει να τη χαιρετήσουμε με ό,τι της αναλογεί και ό,τι της αξίζει.